μονάχα τα άφησε στη Μακεδονική γη, αλλά ζήτησε να το συντροφέσουν και τα δικά της σωστά όταν έρθει η ώρα. Το σπίτι της υπήρξε στρατηγείο του Μακεδονικού Κομιτάτου. Παρά το δωρητέχος της χρηματοδότησε την ίδρυση σχολείων και σχολών στη Μακεδονία και ακόμη ως εθελόντρια νοσοκόμα ακολούθησε τον ελληνικό στρατό από την αρχή των Βαλκανικών πολέμων. Ενώ παράλληλα, αντιπραγούσε στους ξένους τύπους, διαλύοντας τις εκδηλώσεις που επιχειρούσε να σκορπίσει η Βουλγαρική προπαγάνδα. Η Ναταλία Μελά, βέβαια, δεν είναι η μόνη μεγάλη κυρία του Μακεδονικού. Δίπλα της στέκεται φωτεινή η μορφή της ζωής Κότα, της λαβόφωνης καπετάνισσας που μοιράστηκε με τρόπο βίαιο το βάρος της απουσίας. Στοχοποιήθηκε, ξυλοποποιήθηκε, έζησε την πείνα αλλά και τη σύλληψη και ομιλία παιδιών της προκειμένου να εκβιαστεί ο καπετάνιος πατέρας, ο καπετάν Κότας. Κοντά σε αυτές, πολλές άλλες, οι σύζυγος του Δημάρχου Καστοριάς, οι αδελφές του Γερμανού Καραβαγγέλη, τα μέλη των γυναικείων φιλοτόπων αδελφοτήτων που ξεφυγούσαν ένα-ένα στη Θεσσαλονίκη, στην Έδεσα, στην Καστοριά, στο Άργο Σορεστικό, στο Μοναστήρι, στα Γενιτσά, στη Βέλεια, στους κόλπους των οποίων των αδελφοτήτων βρήκαν παρηγοριά και αποκούδι οι κυνηγημένοι της υπαίθρου που ήταν τα χωριά που να καίγονται και δίωσαν την παναξότητα των Μομιτατζίδων. Οι γυναίκες αυτές έκρυψαν και προστάτευσαν μακεδονομάχους, κάτι στο οποίο βοήθησε ιδιαίτερα και η μακεδονική αρχιτεκτονική των σπιτιών τους, με τις κρύπτες και τις πίσω αυλές, από όπου μπορούσε κανείς να διασχίσει όλη την πόλη χωρίς να χρειαστεί να βγει στον δρόμο. Κάποιες πολλές γυναίκες διαφορετικής προέλευσης,